Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Χρόνια και ζαμάνια δεν θα το πούμε. Πάντως 4 χρόνια περάσανε από την τελευταία μας συνάντηση, τότε με την ώρα του Ατρόμητου το 2009, τώρα το 2013 με το Αστέρι του ποδοσφαίρου. Σε αυτά τα χρόνια φίλες και φίλοι, τα 4 χρόνια που μεσολάβησαν, η ομάδα μας πήρε μέρος σε 2 τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, είχε 2 συνεχόμενες συμμετοχές στα play-off του Europa League, έφτασε μια ανάσα από το Champions League και γενικά κάθε χρόνο η ομάδα μας ανεβαίνει τους ορόφους. Αλλά όμως, ξέρετε, ο ουρανοξύς έχει πολλούς ορόφους ακόμη. Γι' αυτό άλλωστε γυρίσαμε, για να κάνουμε πιο δυνατή τη φωνή του Ατρόμητου. Να μπούμε σε περισσότερα σπίτια, να μπούμε μέσα σε κάθε σπίτι του περιστεριώτη φίλαθλου, να κάνουμε τον Ατρόμητο πιο ισχυρό όλοι μαζί. Να βάλουμε κι εμείς όλοι μαζί ένα χέρι, να δώσουμε μια όθηση σε αυτή την ομάδα. Γιατί ξέρετε, ο ουρανοξύς έχει πολλούς ορόφους ακόμη και ο Ατρόμητος έχει να ανέβει πολλούς ορόφους. Και να είστε σίγουροι ότι όταν φτάσουμε σε αυτή την κορυφή του ουρανοξύστη, θα είμαστε περήφανοι για τον Ατρόμητο. Θα έχουμε ζήσει πολύ μεγάλες χαρές και τις οποίες θα θυμόμαστε για πάντα σε όλη μας τη ζωή. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη νέα μας εκπομπή. Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου, η οποία θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ, τούτη εδώ την ώρα από το Extra 3, τη διεύθυνση του οποίου του ευχαριστούμε θερμά που μας παραχώρησε αυτή την ώρα της εκπομπής. Και κάθε Παρασκευή λοιπόν εδώ. Να έχουμε καλό ταξίδι ευχόμαστε, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Νέα σελίδα στις χρεώσεις της Σταθερής. Τώρα μπορείς να μιλάς ακόμα πιο οικονομικά προς κινητά όλων των δικτύων, αστικά και υπεραστικά. Honda WePlay ευέλικτα. 24 ίντερνετ και ως 1000 λεπτά για να μιλάς όπου και όσο θες, μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο 13844, στο hold.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Ψάχνεις για οικονομική ασφάλεια? insurancemarket.gr. Εξάμηνη ασφάλεια αυτοκινήτου από 117 ευρώ στην Αττική, από 102 ευρώ στη Θεσσαλονίκη και από 86 ευρώ στην επαρχία. Έως 6 άτοκες δόσεις. insurancemarket.gr. Συγκρίνω, επιλέγω, κερδίζω. Καλύτερο e-marketplace στην Ελλάδα. Mega Electrics, Mega Electrics, Mega Electrics! Τύχη σου χαμογελά. Τώρα για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές εξοικονόμησε χρήματα και ενέργεια στα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Mega Electrics. Πλυντήριο Samsung, χωρητικότητας 7 κιλών, Eco Bubble, ενεργειακής κλάσης α3+, με 1200 στροφές το λεπτό, σε σούπερ προσφορά από 379, μόνο 294 ευρώ. 175 ελληνικά καταστήματα Mega Electrics. Φρες Mega, μπες Mega και καθάρισες. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για μπακαλάο Νορβηγίας με κόκαλο 6,49 το κιλό και φιλέτο 6,99 το κιλό. Τυρί Φίνα Light 5,99 το κιλό. Μπανάνες Ντόλ 1,18 το κιλό. Νέο σύστημα σφουγγαρίσματος φιλέτα 17,90. Και όλα τα κρασιά τσάνταλι 50% φθηνότερα. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% η καρδιά του αποστάγματος από τη δεύτερη απόσταση. Οι άριστες πρώτες ύλες και η μυστική συνταγή το κάνουν μοναδικό. Απολαύστε το μαύρο ούζο. Με πιστοποιημένη ποσότητα, αριθμημένο θυαλό. Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. Διπλή απόσταση για διπλή απόλαυση. Έτσι είναι το καθαρό ούζο. Με την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου. Και η μάχη ξεκινά. Ποιος θα παραγγείλει και πιο γρήγορα και πιο οικονομικά? Το λάπτοπ μπαίνει στο ifood.gr. Επιλέγει εστιατόρια ανάμεσα σε εκατοντάδες. Απίστευτο, φίλες και φίλοι. Παρήγγειλε πρώτο σουβλάκι και έβγαλε το τηλέφωνο knockout. ifood.gr. Παραγγείλε τώρα delivery online σε 1 λεπτό. Από σήμερα ξεχάστε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αυτονομηθείτε και απαλλαγείτε με τα ενεργειακά συστήματα ΑΕΝΑΟΣ. Επιλέξτε το πακέτο αυτονόμησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας στο www.aenaospavlasystems.gr. ΑΕΝΑΟΣ 210-2756-802. Ενέργεια με τη δύναμη της φύσης. Είναι στιγμές που είμαι με μια βαλίτσα στο χέρι. Κάτι μπορεί να ξεχάσω. Όμως δεν πάω πουθενά χωρίς το προνόμιό μου. Προνόμιο με κάρτα. Το προνόμιο που όλοι αξίζουν. Και επειδή άνθρωποι είμαστε,
Θέλουμε την καλύτερη κάρτα στην υγεία. Δωρεάν check-up και διαγνωστικές εξετάσεις στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα. Με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Προνόμιο ζωής που όλοι πρέπει να έχουμε. Προνόμιο με κάρτα. Αποστόλη, σωθήκαμε. Η οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο θέρμανσης ΕΤΕΚΑ. Σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός στηρίζουν την ελληνική οικογένεια. Επωφεληθείτε από τις αγορές σας με την κάρτα Club Κρητικός. Εξαργυρώστε πόντους και κερδίστε δωρεάν τρόφιμα, απορρυπαντικά, καθαριστικά και το μεγάλο δώρο. Μια κάρτα παροχής υγείας Made for You. Για περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματά μας. Κρητικός, γιατί ο κύριος ψαγμένος βγαίνει πάντα κερδισμένος. Μήπως είσαι τυχερός και δεν το ξέρεις. Jackpot στο Λότο. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ αυτό το Σάββατο. Λότο από τον ΟΠΑΠ. Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Extra 3, στη νέα μας εκπομπή του Αστέρι του Ατρόμητου. Με ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάσω τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος δεν θα ταξιδέψει αύριο στην Ξάνθη, δεν ταξίδεψε μάλλον στην Ξάνθη μαζί με την ομάδα λόγω τιμωρίας, γι' αυτό είναι σήμερα κοντά μας. Με χαρά λοιπόν, καλωσορίζω, θα έλεγα, το παγοθραυστικό, το θορυκτό, το φράγμα, δεν ξέρω τι να πω, Στάθη Θαυλαρίδη, καλωσόρισες. Με κάνετε που κινίζω. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σε αυτή την πρεμιέρα της εκπομπής μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Με τιμά ιδιαίτερα που μετά από 4 χρόνια ξανακάνει την εκπομπή και είμαι ο πρώτος σας καλεσμένος. Καλό, να σε γουρλίζεις να έχουμε καλές τηλεθεάσεις. Τι θέλω να πω, επειδή ξέρω ότι είσαι με την τηλεόραση λίγο δυσκολεύεσαι, τι θα προτιμούσες, 10 παιχνίδια συνεχόμενα να παίζεις ή να πας σε μια τηλεοπτική εκπομπή? την απάντηση την ξέρεις ήδη. Σίγουρα τα παιχνίδια. Εντάξει, παίζω πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Είναι λιγοστές φορές που εκτίθεμαι στην τηλεόραση, το κάνω συνειδητά, γι' αυτό και πάντα όταν βγαίνω έχω έτσι στην αρχή ένα μικρό τρακ. Αλλά τώρα νομίζω είσαι μια χαρά, έτσι. Ναι, ναι. Αύριο πώς θα την περάσει τη μέρα σου? Θα ξεφύγεις από τα καθιερωμένα, αποστολή, παιχνίδι? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω πολλά, δεν έχω καταρχήν χόμπι, το μόνο που ασχολούμαι είναι το ποδόσφαιρο. Και τις υπόλοιπες ώρες με τα παιδιά μου. Θα τα περάσω όλη τη μέρα με τα παιδιά και θα είναι χαρά μου. Βέβαια. Να δώσουμε βέβαια, φίλες και φίλοι, το τηλέφωνο της εκπομπής 210-5791-096 και το email, το βλέπετε στις οθόνες σας, atromitos.extra3@gmail.com. Να στείλετε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε όλα. Και να σας πω ότι οι 5 πρώτοι φίλοι που θα πάρουν από αυτή τη στιγμή θα κερδίσουν 5 συλλεκτικά μπλουζάκια από τον αγώνα με την Alkmaar. Τηλεφωνείτε λοιπόν στο 210-5791-096. Οι 5 πρώτοι θα κερδίσουν μπλουζάκια και βέβαια θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα μιλήσουμε και μαζί εν ώψη αυτή τη επευκαιρία τη καινούργια μας εκπομπή. Στάθη, αύριο η ομάδα παίζει 3 ώρα στην Ξάνθη. Έχω ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Ξάνθη προέρχεται από. Έχει 2 σερί επιτυχίες. Ένα δύσκολο αντίπαλο. Έχει ανεβασμένη ψυχολογία σίγουρα. Έχει καλές μονάδες όπως ο Ντιέ, ο Σολάρη, ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος παίκτης, ειδικότερα μέσα στην περιοχή και από το πουθενά μπορεί να σε δημιουργήσει προβλήματα. Συν της άλλης έχουμε μια κακή παράδοση στην Ξάνθη, έχουμε ανεπιτυχή αποτελέσματα, έχουμε αύριο να σπάσει και εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση όμως, έχουμε καλή ομάδα, πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και πιστεύω ότι αύριο εύκολα ή δύσκολα θα πάρουμε στους 3 βαθμούς στους οποίους χρειαζόμαστε.
Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και ξεκινήσουμε από την έναρξη του πρωταθλήματος, ξεκινήσαμε με ένα στραβό αποτέλεσμα, αυτό το 2-2 με τον Εργοτέλη. Βέβαια ήταν πριν τον αγώνα με την Αλκμαρ. Δεν ξέρω αν σας επηρέασε αυτό. Καταρχήν σας επηρέασε. Σίγουρα υπάρχει. Το έχει ένας παίκτης στο μυαλό του ότι μετά από λίγες μέρες ακολουθεί ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για την ομάδα και ένας στόχος τον οποίο το είχαμε βάλει από την αρχή της προετοιμασίας. Σίγουρα υπάρχει στο μυαλό κάθε παίκτη, αλλά και οι πρώτες αγωνιστικές πάντοτε υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις. Πάντοτε οι ομάδες τότε χτίζονται, δεν ξέρεις τους αντιπάλους. Υπήρχαν παίκτες του Εργοτέλη τους οποίους δεν τους ξέραμε, όπως ο Μπαμπάμ, ο Μπατιμπάγκα. Και τελικά ήταν και οι παίκτες που μας δημιούργησαν και προβλήματα. Μετά ήρθαν δύο, θα έλεγα, κοντινές ήττες. Με τον Ολυμπιακό και με τα Γιάννηνα. Αλλά τώρα τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια η ομάδα έχει τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Αν κρίνεις όλη αυτή την πορεία μέχρι τώρα, στις 8 πρώτες αγωνιστικές. Μπορούσαμε να πάμε να παίχνουμε και περισσότερους βαθμούς, γιατί άμα δείτε για τα γκολ που δεχτήκαμε τόσο με τον Ολυμπιακό ή με τα Γιάννηνα που χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξεραφιού, μπορούσαμε να το κερδίσουμε κιόλας. Σίγουρα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη συγκομιδή. Παρ' όλα αυτά πηγαίνουμε αρκετά καλά. Πιστεύω θα πάμε πολύ καλύτερα. Δεν έχουμε δείξει ακόμη όλες μας τις δυνατότητες και πιστεύω με καθημερινή δουλειά θα πάνε τα πράγματα όπως θέλουμε. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι ήταν και το στοίχημα της Ευρώπης που μεσολάβησε. Το χάσαμε δυστυχώς. Ενώ η ομάδα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι, πιστεύω ότι πληρώσαμε. Στο πρώτο ήταν. Πιστεύω ότι πληρώσαμε την απειρία μας, ειδικότερα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικότερα τη στιγμή που δεχτήκαμε το τρίτο γκολ. Ίσως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν έλεγε το παιχνίδι 2-1. Αλήθεια, εκείνη τη στιγμή, επειδή πολύ ο κόσμος λέει γιατί βγήκαμε όλοι μπροστά, έτσι πώς σκεφτήκατε εκείνη τη στιγμή? Βέβαια, συνέβησαν πολλά, έγινε ένα λάθος. Ίσως το ότι θέλαμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι και να πάμε έτσι με ένα διαφορετικό σκορ στο δεύτερο παιχνίδι, ίσως να την πατήσαμε γι' αυτό το λόγο. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως είδατε και στο δεύτερο παιχνίδι, τα δώσαμε όλα και στη λεπτομέρεια δεν καταφέραμε να προκριθούμε. Το είδατε όλοι ότι χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δοκάρια. Πέναλτι. Το πέναλτι. Εντάξει, η τύχη για άλλη μια φορά μας γύρισε την πλάτη. Φωτιές. Θεατόρια, την άλλη μέρα να γυρίσει, να ξαναπέξει. Εντάξει, αυτά γίνονται πολύ, πολύ σπάνια. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για την UEFA ακόμα. Έτσι, η UEFA δεν είχε ζήσει ένα τέτοιο αντιστοιχό περίπτωση. Πιστεύω ότι αν ήταν μια άλλη ομάδα, μεγαλύτερο ονόματος από τον Ατρόμητο, κάποιας άλλης χώρας, δεν πιστεύω ότι θα γινόταν αυτή η ώρα. Θα γινόταν έτσι τα πράγματα. Βέβαια, είχαν και την κλήρωση την επόμενη μέρα και ήθελαν να ξεκαθαρίσουν. Ήταν σοβαρή δικαιολογία. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Πάντως η ομάδα έκανε την πρώτη σε ευρωπαϊκή νίκη σε αυτό το παιχνίδι και είναι πολύ σημαντικό γιατί από τέτοιες νίκες χτίζει σιγά σιγά και το ευρωπαϊκό σου προφίλ. Και βέβαια όπως η ομάδα μετά την επιστροφή της Super League το 2009 κάθε χρόνο ανέβηκε αυτός ο ρόφος που λέμε. Και κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την περσινή χρονιά γιατί. Υπήρξε αυτός ο ανεκδίκητος διαιτητής ο οποίος μας στέρισε την πρόκριση. Θυμάστε όλοι τι έγινε στην Αγγλία με το πέναλτι πάνω στο Σουμπίνιο και την κόκκινη κάρτα. Μπορούσαμε να προηγηθούμε και να προκριθούμε. Και εντάξει, αυτό το διαιτητής ήταν πραγματικά τραγικός. Τρεις ώρα λοιπόν φίλες και φίλοι από την Nova 2 το αυριανό παιχνίδι. Σε περιγραφή του Δημήτρη Κανελάκη, ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου και του Ευγένη Δαταλιάρα. Και η 7η, η 9η αγωνιστική στάθη είναι αφιερωμένη στην εκστρατεία του ρατσισμού. Είναι πολύ σημαντικό που η Super League στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες της ΦΑΡΕ και σε συνεργασία βέβαια με την UEFA. Σίγουρα είναι σημαντικό. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στα γήπεδα. Συνηθίζονται, είναι λυπηρό ότι συνηθίζουν να γίνονται, να υπάρχει ένα τρισμός. Και πρόσφατο περιστατικό, στη City με την. Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Εύχομαι και ευελπιστώ να σταματήσουν και. Όλα αυτά βέβαια μακριά από εμάς. Νομίζω στο Περιστέρι, έτσι, στα δύο χρόνια που παίζει στάθη, νομίζω ότι ποδοσφαιρικό πολιτισμό διδάσκουμε. Έτσι ακριβώς είναι. Ο κόσμος, οι φίλοι του Ατρόμητου
πιστεύω ότι κρατούν μια, πώς να το πω, εξαιρετική στάση. Σίγουρα, εξαιρετική όλα στάση και έρχονται, διασκεδάζουν το παιχνίδι και είναι μακριά αυτό το φαινόμενο, μακριά από εμάς. Και την Πέμπτη έχουμε και το μάτς του Κυπέλλου, μην ξεχάσουμε. 8.30 ώρα στο γήπεδο Περιστερίου, στη ρεβάνση του 0-1, της νίκης μας στον Ταύρο με ένα 0 με τον γκολ του Τάσου του Καραμάνου. Είναι ένα παιχνίδι που πάντα τα παιχνίδια του Κυπέλλου κρύβουν παγίδες. Πρέπει να μπούμε σοβαροί από την αρχή και να καθαρίσουμε την πρόκριση όσο δυνατόν με ένα γρήγορο γκολ. Πέρσι η ομάδα είχε πάθει πατατράκι στο Κυπέλλου. Ήταν και δύσκολη στιγμή για μας. Δεχτήκαμε στο τελευταίο λεπτό τον γκολ. Σίγουρα δεν κρύβουμε ότι ο στόχος μας είναι και το κύπελο. Η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια έχει φτάσει στον τελικό, γιατί όχι και φέτος να τα καταφέρουμε. Έχουμε καλή ομάδα, πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές μας. Και πάνω κάτω έχουμε δει όλες τις ομάδες στο πρωτάθλημα και πιστεύω μέσα από τις καλύτερες, γιατί όχι να φτάσουμε και φέτος στον τελικό. Εντάξει, θέλει και λίγο τύχη κατ' όλα. Σίγουρα θέλει στην κλήρωση, πάντα θέλει τύχη. Αλλά το σημαντικό είναι να μην υποτιμούνται οι αντίπαλοι. Έτσι, το πιο σημαντικό. Πέρσι με τον Βόλο. Εντάξει, ήταν και μια άτυχη στιγμή. Αλλά ήταν μια άτυχη στιγμή πέρυσι τον γκολ που δεχτήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Εντάξει, λάθη γίνονται. Συνεχίζουμε. Να πούμε ότι ο διαιτητής του αγώνα με την Ξάνθη, να επιστρέψουμε σε αυτό το μάτς, είναι ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης, ο οποίος φέτος μας έπαιξε το μάτς με τον Απόλλωνα 2-0. Που κερδίσαμε. Και πέρσι με τη Βέρεια, αν θυμάμαι καλά. Και πέρσι με τη Βέρεια. Το Παθρακικό επίσης. Μας έχει παίξει πέρσι, ναι. Και βέβαια, όπως είπες, η παράδοση δεν είναι με το μέρος μας με την Ξάνθη. Νικητές φύγαμε μία φορά το 2007 με γκολ του Μίτσου του Γελαδάρη, Ξανθιώτης ο Δημήτρης, το 2007. Και παίζει πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Και η παράδοση είναι με την Ξάνθη, 6 νίκες έχει η Σκόντα. Μία ισοπαλία εμείς πέρσι και. Εντάξει, όπως είπα και προηγουμένως, παραδόσεις είναι. Νομίζω όλες τις παραδόσεις να σπάσουν και αύριο είναι ευκαιρία. Όπως έγινε και με την προηγούμενη αγωνιστική με τη Λιβαδιά. Δυσκολευόμαστε να κάνουμε δύο χρόνια σοπαλίες. Δύο χρόνια και τα καταφέραμε την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Να δούμε, φίλες και φίλοι, κάποια παιχνίδια που έχουμε επιλέξει από το κουπόνι του ΟΠΑΠ. Έτσι, να πάρετε κι εσείς μια γεύση τώρα από κάποια παιχνίδια. Εγώ με την καρτούλα. Τη βλέπουμε λοιπόν την καρτούλα. Είναι το 156 Crystal Palace Arsenal. Βλέπετε τις αποδόσεις. Ο Άσος έχει 8. Το 173 Νόβερο Χόφενχάιμ. Το Χ 3.45. Το 180 Σάλκε Ντόρτμουντ. Ο Άσος και το Χ 3.55 έχουν την ίδια απόδοση. Το 182 Aston Villa Everton. Το 3.20 έχει τη μεγαλύτερη απόδοση. Το Χ. Να δούμε και την επόμενη κάρτα μας. Το 2.43 η Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ, το κλασικό. Το Χ και το διπλό δίνουν 3.75. Το 2.52 Εργοτέλης Παναθηναϊκός. Με τον Άσο το 2.65 και το Χ, μεγαλύτερη απόδοση 3.10. Το 303 Νάπολη Τόρινο με 7 το διπλό. Το 3.31 Ουντινέζε Ρώμα. Ο Άσος και το Χ δίνουν τη μεγαλύτερη απόδοση. Και να περάσουμε να δούμε και την τρίτη καρτούλα μας. Στο 3.47 Chelsea Manchester City με το 3.25 στο Χ, τη μεγαλύτερη απόδοση. Το 3.48 Μονακό Λιόν στο 6.35 στο διπλό, η μεγαλύτερη απόδοση. Στο 3.50 Villarreal Valencia, το 3.60 το διπλό και το 407 Πάκος Φερέιρα Γκιμαράες με το 3.25 στο Χ, τη μεγαλύτερη απόδοση. Στάθη, έχεις παίξει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. 9 έτσι, χρόνια. Αυτές οι διαφορές, οι παραστάσεις που απέκτησες, το ελληνικό πρωτάθλημα σου φαίνεται πιο εύκολο στο. Ναι, απέκτησα πολλές παραστάσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μου άλλαξαν και τελείως τον τρόπο σκέψης. Τόσο όσο πάνω στη δουλειά μου, αλλά τόσο όσο και στην γενικότερα πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τη ζωή. Εντάξει, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Εγώ νιώθω πολύ τυχερός που μπόρεσα και έφυγα από πολύ μικρή ηλικία και άλλαξα όλη αυτή την αεραστηχνική νοοτροπία που μου διακατήχε από
τη στιγμή που έφυγα και με έκανε να αντιλαμβάνομαι διαφορετικά το ποδόσφαιρο, πιο επαγγελματικά. Και δούλεψες με Βέγκερ, έτσι. 2,5 χρόνια. Ήταν σχολείο για μένα η Arsenal, πολύ μεγάλο. Όπως σας είπα, άρχισα πολύ να αποβάλω την αριστεχνική νοοτροπία που είχα στην Ελλάδα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές ήταν να παίξω κάποια παιχνίδια με τις ρεζέρβες και δυσαρεστηνόμουν, δηλαδή απογοητευόμουν, αλλά έκανα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ένα από τα λάθη που έκανα και όπως σας είπα, έχασα πολύ χρόνο, αλλά σίγουρα ήμουν κοντά σε πολύ μεγάλους παίκτες. Παίκτες που είχαν κατακτήσει τα πάντα, Μουντιάλ, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είδα πόσο απλοί άνθρωποι ήταν και εκεί ήταν ένα σοκ για μένα. Γιατί φεύγοντας. Τους διαφορετικούς. Τους περίμενα πολύ διαφορετικούς, σύμφωνα με τα πρότυπα που είχα δώσει στην Ελλάδα και πήγα εκεί και έπαθα ένα σοκ. Και από εκεί, όταν βλέπεις αυτά τα πράγματα, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι αλλιώς τη ζωή και λες ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταξύσει τα πάντα και είναι τόσο απλοί. Εγώ δεν έχω καταφέρει τίποτα, άρα πρέπει όσο πιο ψηλά πηγαίνεις, τόσο πιο ταπεινός και να έχεις κάτω το κεφάλι και να είσαι πιο ταπεινός. Και νιώθω πάρα πολύ τυχερός. Σίγουρα. Να δώσουμε χαιρετισμό στο φίλο μας τον Άγγελο, τον Ραφαήλ, ο οποίος λέει καλή αρχή στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε, Άγγελε. Αύριο ο Ατρόμητος έχει σίγουρο το διπλό με την Ξάνθη. Σίγουρα δεν ξέρω αν είναι, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Όπως σας είπα, έχουμε καλή ομάδα και έχουμε να το δείξουμε και αύριο. Από τη δική σου απόδοση, Στάθη, είσαι ευχαριστημένος φέτος? Εντάξει, έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης και εγώ δουλεύω σκληρά κάθε μέρα. Σίγουρα η περσινή χρονιά ήταν αρκετά δύσκολη για μένα. Αυτό θέλω να πω, γιατί πέρσι, ενώ πέρσι αγωνίστηκες 17 παιχνίδια σαν βασικός, ναι. Παρόλα αυτά δεν έδωσες ποτέ την εντύπωση ότι ήσουν βασικό και αντικατάστατο στέλεχος της ομάδας. Ήταν μια χρονιά λίγο μπερδεμένη νομίζω για σένα, ναι. Εντάξει, ήμασταν 4 παίκτες, πιστεύω πάνω κάτω όλοι εις άξιο. Ο κ. Μπάκεβιτς χρησιμοποιούσε περισσότερο το Σοκράτη μαζί με τον Νίκο τον Λαζαρίδη. Από εκεί πέρα εγώ δούλευα σκληρά, περίμενα την ευκαιρία μου. Μετά ήρθε ο κ. Αναστόπουλος, ο οποίος με είχε και στον Όφη. Έπαιξα αρκετά παιχνίδια με τον κ. Αναστόπουλο. Στο τέλος χρονιάς με τον κ. Παράσου στα play-off. Φέτος ξεκίνησα από τον πάγκο στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά δεν το βάλα κάτω. Και ο κ. Παράσου είναι ένας προπονητής πολύ δίκαιος. Και εγώ ποτέ δεν ήμουν παίκτης που θα χτυπούσα την πόρτα του προπονητή να ζητήσω εξηγήσεις, να το παίξω δυσαρεστημένος και για ποιο λόγο δεν παίζω. Ήμουν ένας παίκτης ο οποίος έβαζε πάντα διλήμματα στον προπονητή του μέσα από τη σκληρή δουλειά στη καθημερινή βάση. Και ο κ. Πάρφος το είδε όλο αυτό, τη δουλειά που κάνω και μου έδωσε την ευκαιρία με τον Ολυμπιακό και από τότε παίζω συνέχεια. Είναι σημαντικό λοιπόν για ένα ποδοσφαιριστή να έχει ρυθμό. Σίγουρα. Το πιο σημαντικό και ιδιαίτερα για παίκτες με το δικό μου το σκαρί, με το δικό μου σωματότυπο, γιατί όταν έχεις κάποια κιλά είναι πολύ. Χρειάζεσαι ρυθμό, συνεχόμενα παιχνίδια. Και μέσα από τα συνεχόμενα παιχνίδια δείχνεις και τις δυνατότητές σου. Πάμε όμως στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να δούμε ένα βίντεο με την πρόσφατη φωτογράφηση που έκανε η ομάδα μας, την επίσημη φωτογράφηση στο αθλητικό κέντρο, στο Μαζαράκι. Και στο ρεπορτάζ είναι ο Χρήστος Κακαλής και ο Χρήστος Γαλαριώτης. Γελάμε κιόλας. Έλα. Πολύ σε φωτογράφο. Στάθη, γιατί στις φωτογραφίες έτσι οι ποδοσφαιριστές πιέζεται να τελειώνεται, να τελειώνεται, να τελειώνεται, να είναι υποχρέωση. Πες μου, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω ακούσει ένα ποδοσφαιριστή να πει
Παύλο, εντάξει, αυτές είναι και περιμένουμε. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις της ομάδας. Σίγουρα θέλουμε να τελειώνουμε γρήγορα. Ναι. Παίζει ρόλο βέβαια και η ζέστη, και το ότι θέλουμε να αρχίσει και η προπόνηση, να πάμε πιο γρήγορα στα σπίτια μας. Πάντως είναι στιγμές ωραίες και αυτές, έτσι. Σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει και περισσότερο backstage από αυτό που δείξαμε. Ο φίλος ο Ρομπέρτο λέει ότι όλο το πεντάγωνο είναι μπλε. Να είσαι καλά, Ρομπέρτο. Ναι. Έκανες αυτό την καριέρα στην Ευρώπη, ξεκίνησε από την Ηρακλή. Είσαι ένα παιδί από την επαρχία, από τον Προβατά Σερών. Πόρτσμουθ, Άρσεναλ, Λίλ, Σεντετιέν. Ναι. Ομάδες. Λάρισα, Όφη. Και μετά επιστροφή Λάρισα, Όφη, Ατρόμητος. Έχεις όμως ακόμα τις πιο πολλές συμμετοχές ακόμα στην Αλφα Γαλλίας παρά στην Αλφα Εθνική, το ξέρεις αυτό? Ναι, ναι, ναι. Έχεις παίξει πιο πολλά χρόνια στην Αλφα Γαλλίας. Ναι, περίπου 170, 160, 170 στη Γαλλία. Εντάξει, έμεινα 7 χρόνια. Έμεινα 2,5 χρόνια στην Αγγλία. Όπως σας είπα, στην Άρσεναλ ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Πήγα στην Πόρτσμουθ 2 χρόνια δανεικός. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι έφυγα από το χωριό μου 16 χρονών. Τότε ο κύριος, ο συγχωρεμένος κύριος Θεοδωρής, ένας πανέξυπνος πρόεδρος, μας είχε πάρει 6-7 άτομα την Εθνική Παίδων τότε τη γενιά του 1996, που φέραμε την τέταρτη θέση στο Πανευρωπαϊκό, και έμενα μέχρι τα 21, έπαιξα αρκετά παιχνίδια και μέσω της Εθνικής Ελπίδων πήρα τη μεταγραφή στην Αγγλία. Να την Αγγλία ακολούθησε η Γαλλία, στη Γαλλία μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα βέβαια και έμενα και σε πόλεις οι οποίες ήταν μικρές, με πάρα πολλούς Έλληνες, οι οποίοι με αγκαλιάσανε από την πρώτη στιγμή. Υπήρχε ελληνική κοινότητα, ελληνική εκκλησία. Και πέρασα 7 υπέροχα χρόνια στη Γαλλία και έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους, και Γάλλους και Έλληνες, και πολλές φορές. Διατηρείς ακόμα τις φιλίες? Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί μου βοήθησαν πάρα πολύ. Ειδικότερα η ελληνική κοινότητα μου βοήθησε πάρα πολύ. Και τους είμαι ευγνώμων. Ο φίλος ο Τάσος ρωτάει, καλησπέρα και καλή αρχή στην εκπομπή της ομάδας μας. Ρωτήσω, Στάθη, ποιος είναι ο καλύτερος παρτενέρ που έχει στο κέντρο της άμυνας και σαν ποδοσφαιριστή και σαν χαρακτήρας? Δεν λέει αν λέει Ατρόμητο ή άλλη ομάδα. Γενικά, ποιο καλύτερο παρτενέρ? Ο Τάσος από την Πετρούπολη. Ο καλύτερος παρτενέρ που είχα ήταν ο Ράφαελ Σμίτς, ένας Βραζιλιάνος που παίζαμε στη Λίλ, αριστεροπόδαρος. Με τον οποίο ο οποίος δεν μιλούσε, τότε που είχα πάει εγώ στη Λίλ, δεν μιλούσε γαλλικά, αυτός δεν μιλούσε αγγλικά. Και πώς τα λέγατε? Μην ξεχνάτε. Δεν χρειάζονταν. Συνεργαζόμασταν με κλειστά τα μάτια, ταιριάζαμε τόσο πολύ και καταφέραμε και είχαμε μια άρεστη συνεργασία και φτάσαμε η ομάδα να, και από τη δικιά μας βοήθεια, να φτάσει να παίζει στους 16 του Champions League, μια μικρομεσαία ομάδα της Γαλλίας, και να έχει θεματίσει και δεύτερη και τρίτη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Πάνος λέει, επιτέλους η φωνή του Περιστήλου σε όλο τον κόσμο μέσα από τους δέκτες. Ξανά ετοιμαζόμαστε για την εκδρομή στην Ξάνθη. Στάθη Πεκταρά για πάντα εδώ στο Περιστέρι. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε τον Πάνο. Εντάξει, θα το πούμε αυτό. Πάμε όμως στον πρώτο φίλο, τον πρώτο τηλεθεατή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Είμαι ο Κυπαρίσης, ο Λευτέρης. Γεια σου κύριε Λευτέρη, τι κάνεις? Καλά είσαι? Καλά. Τον κύριο Λευτέρη τον γνωρίζει, ήταν πρώην φροντιστής της ομάδας επί σειρά ετών. Δεν τον έχεις γνωρίσει, ναι. Καλησπέρα κύριε Λευτέρη, τι κάνεις? Παύλο, τι κάνεις? Καλά κύριε Λευτέρη, καλά είσαι? Καλά είσαι? Καλά εσύ, τι κάνεις? Η ομαδάρα πάει καλά? Καλά πάμε. Όλα καλά? Καλά πάμε κύριε Λευτέρη, καλά. Εσύ καλά είσαι? Έχω ένα παράπονο. Από πού? Μετά από τόσα χρόνια. Να ξεκινήσουμε με παράπονα κύριε Λευτέρη μου. Ναι, από όλο τον Ατρόμητο και από εσάς. Ναι. Που γράφετε. Εμείς, ναι. Για πες μου κύριε Λευτέρη μου. Ναι, 22 χρόνια πρόσφερα ό,τι μπορούσα από τη β' κατηγορία της Χαλκιδόνας, 8 χρόνια στον Ατρόμητο, έφυγα, αρρώστησα, κόντευα να πεθάνω και δεν έχετε γράψει τίποτα και ούτε ένα τηλέφωνο πήρατε. Κύριε Λευτέρη, δεν έγινε θελημένα από μένα, συγγνώμη. Ναι. Εγώ νομίζω είχαμε πολύ καλή επαφή. Ναι, πολύ καλή επαφή, αλλά με ξεχάσατε γρήγορα. Συγγνώμη κύριε Λευτέρη. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λευτέρη, να είσαι καλά. Ο άνθρωπος έχει δίκιο. Μπορεί να έχει.
Λοιπόν, ο επόμενος φίλος λέει μπράβο, πολύ καλά όλα, καλή αρχή, χαμογέλα λίγο στην κάμερα, ο MLT λέει, χαμογελίσα λίγο στην κάμερα. Λοιπόν, ο Μάνος, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα, Στάθη. Καλή αρχή, ατρομητάρα και αύριο με το διπλό. Ο φίλος ο Μάνος. Ο φίλος ο Χρήστος λέει διπλό στα πηγάδια και φουλ για δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση. Εμείς βάζουμε κάθε παιχνίδι, καταρχήν θέλω να το ξέρω, να το κοιτάμε το κάθε παιχνίδι που έρχεται. Θέλουμε να νικάμε τα παιχνίδια που έρχονται και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Σίγουρα πέρυσι είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα την περσίνη χρονιά, αλλά στα play-off δείξαμε ότι αξίζαμε τη θέση του Champions League. Πάντως το κλειδί είναι να διατηρήσουμε την επαφή μας με τη δεύτερη γιατί θέση κοντά. Γιατί ήταν μεγάλο δισαβαντάζ των 4 πόντων. Φέτος ελπίζω ότι τα πράγματα δεν θα είναι έτσι. Θα είμαστε πιο κοντά, γιατί και όχι εμείς να έχουμε τη διαφορά από τις άλλες ομάδες. Και γιατί όχι. Έχουμε καλή ομάδα και πρέπει να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ωραία, ας πάμε κύριε φίλες και φίλοι στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Σελίδα στις χρεώσεις της Σταθερής. Τώρα μπορείς να μιλάς ακόμα πιο οικονομικά προς κινητά όλων των δικτύων, αστικά και υπεραστικά. Χόλτα Βιπλέη ευέλικτα. 24 ίντερνετ και ως 1000 λεπτά για να μιλάς όπου και όσο θες, μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο 13844 στο hold.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Η οικογένεια σε γεμίζει ασφάλεια, ξεγνιασιά και σιγουριά. Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΤΕΚΑ. Σε γεμίζει ζεστασιά. Υπεύθυνα κοντά σου με ένα τηλεφώνημα. ΕΤΕΚΑ. Δύναμη χωρίς όρια. Τώρα, κάθε μέρα, όλοι ξυπνάνε καλύτερα. Γιατί βρίσκουν στη Ραβένα τις πιο χαμηλές τιμές. Και τώρα, δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. Θέλεις ταξί? 18-222. Δεν θέλεις να πληρώσεις για την κλήση ή το ραντεβού? 18-222. Θέλεις να πληρώσεις μόνο ό,τι λέει το ταξίμετρο? 18-222. Τάξιπλον. Πιο πολύ από ταξί. Από σήμερα ξεχάστε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αυτονομηθείτε και απαλλαγείτε με τα ενεργειακά συστήματα ΑΕΝΑΟΣ. Επιλέξτε το πακέτο αυτονόμησης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας στο www.aenaospavlasystems.gr. ΑΕΝΑΟΣ 210-2756-802. Ενέργεια με τη δύναμη της φύσης. Τώρα στα Ανδρεάτης Home Stores, υπέροχες ιδέες για δώρα γάμου σε χαρμόσυνες τιμές. Για δώρα γάμου, Ανδρεάτης Home Stores. Και τις τιμές, μην τις πείτε ούτε του παπά. Και η μάχη ξεκινά. Ποιος θα παραγγείλει και πιο γρήγορα και πιο οικονομικά? Το laptop μπαίνει στο ifood.gr. Επιλέγεις τι ακούει ανάμεσα σε εκατοντάδες. Απίστευτο, φίλες και φίλοι. Παρήγγειλε πρώτο σουβλάκι και έβγαλε το τηλέφωνο knockout. ifood.gr. Παραγγείλε τώρα delivery online σε ένα λεπτό. Για καλό κρέας, μη πάτε μακριά. Ελάτε στο κρεοπωλείο Κατζό στο Εγάλεο. Μόνο εδώ θα βρείτε. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο, μόνο 3,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμού, μόνο 3,99. Κιμάς Βόιος, Λάπα, μόνο 5,50. Κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,69. Κρεοπωλείο Κατζός, κόβουμε τις τιμές με τον Μπαλτά. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας, χρησιμοποιώντας τη μεχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermono System. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Ρολά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζόπορτες για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΑΕΒΕ. Η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Σβήστε τον πόνο στις αρθρώσεις με CHα. Το γνήσιο πόσιμο κολαγόνο που υποστηρίζει την αναγέννηση του χόντρου, ενισχύει την κινητικότητα και την ομορφιά σας.
CHA. Για να κινείστε ελεύθερα. Από τη Viva Farm. Οι πιο χαμηλές τιμές προσγειώθηκαν στο Γαλαξία. Όλες οι μεσαίες ταμπλέτες Φίνης μείον 50%. Όλα τα προϊόντα Dettol μείον 35%. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Κουάντο 1 λίτρο μείον 35%. Φέτα δοχείο Γαλαξίας και φέτα Βαρελίσια 6 και 14. Γαλαξίας Πασάτα 39 λεπτά. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο 1+1 δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. Τρίτο μέρος λοιπόν της εκπομπής του Αστέρι του Ποδοσφαίρου. Εδώ στο Extra 3 φίλες και φίλοι με τον Στάθη Σταυλαρίδη. Πολλά μηνύματα Στάθη. Ένας φίλος λέει ότι κοσμεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Αποθυμένο σου, ποιο ήταν το αποθυμένο στο ποδοσφαιρικό? Εντάξει, σίγουρα το ότι θα ήθελα να παίξω στο εξωτερικό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Από μικρός έβλεπα το αγγλικό πρωτάθλημα. Τέριαζε και στο στυλ του παιχνιδιού μου. Πήγα στην Αγγλία, δεν μπόρεσα να παίξω πολλά παιχνίδια. Εθνική ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε, ήμουνα μέλος της Εθνικής Παιδών Νέων Ελπίδων για πολλά χρόνια. Πες τώρα, έχεις αποθεί του Ρεκάγκελ πάνω όταν ήσουν στα ντουζένια σου. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα πάντα γνώδη σε αυτόν, ήξερα ποιος είμαι, ήξερα πού μπορούσα να φτάσω. Κακά τα ψέματα, υπήρχαν καλύτεροι παίκτες από μένα και άξιζαν να παίζουν αυτοί. Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ευχαριστημένος όλοι αυτή την πορεία που έχω κάνει την ποδοσφαιρική και νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου. Ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι καλή αρχή, θα κουνήσουμε σε Αντώνη φέτος. Το εύχομαι κι εγώ. Μακάρι. Ο Χρήστος, καλή επιτυχία στην εκπομπή. Ο Γιάννης, συγγνώμη, από τα Καμίνια. Καλή επιτυχία. Έχουμε ένα φίλο μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, φίλε μου? Βαγγέλης ονομάζομαι. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Είμαι ο παππούς και φιλάθλης του Αντρομήτου. Καλησπέρα. Να σημειώσουμε, Βαγγέλη, καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, να μην το λησμονήσουμε ότι θα έχουμε, συγγνώμη που σας διακόψω, έχουμε αύριο δυναμικό παρόν θα έχουμε στην Ξάνθη. Φεύγουν μια πολύ δυνατή αντιπροσωπεία, θα έλεγα, το Βεντακίν. Φεύγουν τα παιδιά τώρα τα ξημερώματα, θα κάνουν μεγάλο ταξίδι, Στάθη, γιατί το αξίζουν πολλά, μπράβο. Σίγουρα, όπως ήταν και στα Γιάννενα και στην Τρίπολη. Θα φύγουν μία ώρα τώρα το βράδυ, τα ξημερώματα, θα κάνουν ένα ταξίδι 10 ώρων να πάνε στην Ξάνθη. Θα φτάσουν αύριο και θα επιστρέψουν την Κυριακή το απόγευμα. Δεν ξεχνάμε ότι ήταν κοντά μας και στα Γιάννενα και στην Τρίπολη. Γιάννενα. Και αύριο θα έχουμε πολύ καλή παρουσία. Σε ακούμε, φίλε. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω καταρχήν καλή επιτυχία σε εσάς, στο Στάθη και στην ομάδα. Να είστε καλά. Να ξέρει ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από καμία ομάδα, ούτε καν τον Ολυμπιακό, γιατί άμα το κοιτάξουμε κατάματα θα χάσουν τον μπούσουλα από τον τρόπο που παίζουμε μπάλα. Να παίζουν γερά. Εμείς ετοιμαζόμαστε να έρθουμε στην Ξάνθη για να είμαστε άλλη μια φορά δίπλα σας. Θέλουμε κι εσείς να είστε δίπλα μας, ό,τι κάνουμε. Εμάς δεν μας νοιάζει ούτε ήττα, ούτε ισοπαλία, ούτε η νίκη. Εμείς θέλουμε να παίζετε μάγκικα περιστεριώτικα και να παίρνετε αυτό που αξίζεται. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά, καλή εκπομπή. Στάθη, είσαι παιχτούρα μεγάλη και σ' αγαπάμε. Τίποτα άλλο. Καλό ταξίδι αύριο. Αυτό θέλει ο κόσμος, Στάθη. Αναγνωρίζει την προσπάθεια. Αναγνωρίζει. Ακόμα και εσύ, ο κόσμος θα σταθεί δίπλα. Αρκεί να αναγνωρίσει ότι υπάρχει προσπάθεια. Και ότι υδρώμενη φανέλα και παλεύουμε και μοχθούμε για την ομάδα. Σίγουρα να ξέρει και ο Βαγγέλης και όλοι αυτοί που μας ακούν ότι πολλές φορές μετά από ανεπιτυχία αποτελέσματα έχουμε κατηγορηθεί ως δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η πίεση των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη. Παλεύουμε όλοι για να φέρουμε καλά αποτελέσματα για την ομάδα. Να είναι σίγουρο ότι όλοι αυτοί που απαρτίζουν τον γκρουπ της ομάδος τα δίνουν όλα σε καθημερινή βάση για να φτάσουμε τον Ανατρόμητο πολύ ψηλά. Αλλά πρέπει να υπάρχει υπομονή. Υπομονή και επιμονή φυσικά. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που είπα στον πρόλογο, ότι ο Ανατρόμητος ανεβαίνει συνέχεια ορόφους. Ανεβαίνει και το έδειξε. Αν φτάσει τον Ανανοξίστη, έχει δρόμο ακόμα.
Ο κύριος Πανούς είναι ένας πρόεδρος ο οποίος δεν μιλάει με λόγια, μιλάει με τις πράξεις του. Έγινε ένα έργο το οποίο είναι άξιο να το αναφέρουμε. Είναι, θα το πούμε στην πορεία αυτό, το κρατάμε για έπληξη, Σταθή. Το κρατάμε για έπληξη, είναι ένα εξαιρετικό έργο το οποίο θα το δουν το οποίο θα ζηλεύουν ομάδες στην Ευρώπη και πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά σπουδαίο. Και αυτό βέβαια το μότο που πρέπει να έχουμε στην εκπομπή, Σταθή, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι ο Ατρόμητος πρέπει να είναι η πρώτη δύναμη στην πόλη και με διαφορά. Πλέον έχουμε μια ομάδα η οποία κοιτάζει όλους τους αντιπάλους στα ίσα. Εντάξει, πρωτάθλημα δεν θα υποσχεθούμε πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα, αλλά μπορούμε να χτυπήσουμε Champions League. Μην ξεχνάτε και πώς χάσαμε και το παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκι από δύο στημένες φάσεις. Βέβαια. Και πέρσι κερδίσαμε η μοναδική ομάδα που κέρδισε το Ολυμπιακό. Άμα δείτε η αναλογία, τα budget της μιας ομάδας με τις άλλες είναι ανάλογα. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας, φίλες και φίλοι, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ο Ατρόμητος να είναι πρώτη δύναμη στην πόλη μας και με διαφορά κιόλας. Ο φίλος ο Άγγελος ρωτάει πώς θα δούμε το παιχνίδι με το Φωστήρα. Φίλε Άγγελε, 5 ώρα, 8:30 στο Περιστέρι. Για όσους εκτός Περιστερίου, όσοι δεν είναι στο Περιστέρι, στον ΟΤΕ. Μέσω ΟΤΕ. Ο φίλος ο κολλητός μου, ο Σπύρος, να του δώσω τα χαιρετίσματα. Πολλά μηνύματα. Ο Γιάννης, αν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Στάθη ψυχάρα για πάντα, Ατρομητάρα. Χαιρετίσματα στον κουμπάρο μου, τον Ατρομητέο στην Άμφισσα, λέει ο Γιάννης. Ο Κυριάκος από την Πετρούπολη, τα χαιρετίσματα στο Στάθη. Η εκπομπή, βέβαια, παιδιά, θα είναι κάθε Παρασκευή η εκπομπή. Και ρωτάει ο Κυριάκος για το φθηνό εισιτήριο. 5 ευρώ θα υπάρχει σε κάθε παιχνίδι το κοινωνικό εισιτήριο των 5 ευρώ στη θύρα 5. Και επειδή λέγαμε ότι ο Ατρόμητος πρέπει να είναι πρώτη δύναμη στην πόλη μας και με διαφορά, εμείς ξέρετε ότι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια μια προσπάθεια. Επισκεπτόμαστε πριν από κάθε παιχνίδι τα σχολεία της πόλης. Πάμε να δούμε την πρώτη μας επίσκεψη που κάνουμε στο 35ο Δημοτικό Περιστερίου. Για ένα τη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζει τις παρουσίες της στα σχολεία του Περιστερίου η ΠΑΕ Ατρόμητος. Οι Σοκράτης Φιτανίδης, Θανάσης Καραγκούνης και Μανώλης Καλέργης επισκέφτηκαν το 35ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου για να μιλήσουν με τους μικρούς μαθητές, καθώς και να τους μοιράσουν εισιτήρια του αγώνα με τον Λεβαδιακό. Εμείς κάθε χρόνο, παιδιά, επισκεφτόμαστε τα σχολεία του Περιστερίου, έτσι όπως μεγαλώνει η ομάδα, να μεγαλώνετε και εσείς μαζί με την ομάδα και να κάνουμε περισσότερους συνάδελφους, να κερδίσουμε χαρές στο Περιστέρι, να είμαστε χαρούμενοι που έχουμε μια τέτοια ομάδα, να κάνουμε επιτυχίες και θέλουμε τη συμπαράστασή σας όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι που θα σας δούμε και στα επόμενα. Έτσι μετά και μαζί με τον Ατρόμητο, να μεγαλώνει ο Ατρόμητος, να μεγαλώνετε και εσείς. Και να είστε χαρούμενοι. Οι μαθητές ήταν ενθουσιώδεις που έβλεπαν τους ποδοσφαιριστές του Ατρόμητου από κοντά και εκτός από εισιτήρια για τη μαθητική κερκίδα, έλαβαν από αυτούς και αυτόγραφα. Ο φίλος ο Γιάννης εύχεται ότι το καλύτερο στο Στάθη. Ταξίδεψε μαζί μας ο Γιάννης στο Αλκμαρ, να είναι καλά. Ο Άγγελος λέει καλή αρχή, καλή επιτυχία στην ομάδα, είναι στις πρώτες θέσεις. Και, και να γεμίσει το γήπεδο. Αυτό είναι το στοίχημα, Στάθη, να γεμίσει το γήπεδο. Εντάξει, ο κόσμος όσο βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, θα έρχεται και περισσότερος. Το είδαμε πέρσι αυτό το μάτς με την Τρίπολη. Θέλει ο κόσμος όμως και να είναι και το παιχνίδι να έχει κάτι το ειδικό, να είναι πολύ σημαντικό. Και με τον ΠΑΟ και με την Νιουκάστλ είχε γεμίσει το γήπεδο. Να πω τα ονόματα των νικητών. Οι πέντε φίλοι που κέρδισαν λοιπόν την συλλεκτική φανέλα με την Αλκμαρ είναι ο Παντελής Καβαλιέρος, ο Βαγγέλης ο Γόγος, ο Σταύρος ο Γρεκούσης και ο Κωνσταντίνος ο Κάκος. Αυτοί οι πέντε φίλοι θα πάνε από την Τρίτη στο Ατρόμητο Στόρ, θα είναι εκεί ο Μάριος ή ο Σπύρος, ταυτότητα, μέγεθος φανελίτσας και την πήρατε. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο χρόνος πέρασε, πέρασε πολύ γρήγορα. Στάθη, δεν ξέρω πώς ήταν η πρώτη μας εκπομπή. Στην επόμενη θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Παιχνίδι με παιχνίδι, όπως είσαι ποδοσφαιριστές, έτσι και εμείς θέλουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Λοιπόν, ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού για αύριο, για αύριο 3 η ώρα Ξάνθη Ατρόμητος από την Νόβα 2. Εμείς το ραντεβού μας, το επόμενο ραντεβού μας είναι την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, εδώ στο Extra 3. Να είστε πάντα δυνατοί, πάντα ατρόμητοι στην καρδιά, στην ψυχή και στην ομάδα. Καλό σας βράδυ.